τι απορρίπτει σε μένα με αυτή την εικόνα. Γιατί σου έβαλα ένα σε μία εικόνα που ήταν ξεκάθαρα χειμερινή και δεν δέχεσαι αυτά που σου λέω, δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Να συνεχίσω. Αυτό είναι για 5 χρονών. Είναι κι άλλο. Επέστα. Εντάξει, λέει, αυτό με την Ευρυδή και χθες που είπατε, μόνο η αληθινή εσύ με στυλ. Εντάξει, άμα είναι να κρίνουμε από χαρακτήρα και το ποιο είναι αληθινό, θα έρχομαι έτσι και θα δείχνω χαρακτήρα. Είπα ότι η Ευρυδή και είναι η μόνη αληθινή. Ότι μας δείχνει τα συναισθήματά της πάντα όπως είναι, ότι οι υπόλοιπες δεν μιλάτε, ότι εμείς αυτό που βλέπουμε δεν το βλέπουμε στην πραγματικότητα και ότι η Ευρυδίκη προσπαθεί μόνη της, πειραματίζεται και κάθε φορά που φοράει κάτι το υποστηρίζει με όποιον τρόπο. Δηλαδή πώς είναι, έχουν παρέα. Τι παρέα? Που λέτε η Ευρυδίκη πειραματίζεται μόνη της. Ας πούμε οι υπόλοιπες έχουμε παρέα. Να σε ρωτήσω κάτι, μου λες εσύ που ήρθες την ημέρα του vintage και κέρδισες με ρούχα που κάνουν 10 ευρώ δεν από κινέζικο site. Θα στα δείξω εγώ τώρα, θες τώρα να στα δείξω. Ναι. Και μιλάς εσύ τώρα σήμερα για αυτό το πράγμα εδώ. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι, αφού αλλιώς την επόμενη μέρα με μηδενίσατε. Σε μηδένισα. Πες μου τι βαθμό σου έβαλα την επόμενη μέρα. Όλα ψεύτικα. Τι βαθμό σου έβαλα την επόμενη μέρα. Εγώ σου δεν θυμάσαι, 3 σου έβαλα, γιατί θυμάμαι εγώ. Σου είπα ότι κακώς κέρδισες την ημέρα του vintage με ρούχα τα οποία δεν ήταν vintage. Ήταν κινέζικα, κακοραμένα, κακοφτιαγμένα, κόπιες, οίκου Versace. Και το είπαμε, το κλείσαμε και συνεχίσαμε και σου έβαλε για το outfit εκείνη της ημέρας 3. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα για τους βαθμούς που βάζω, διότι υποστηρίζω αυτό που βάζω κάθε μέρα και λέω το λόγο. Είναι για την πορεία της κάθε κοπέλας, είναι για την κοπέλα που βλέπω απέναντί μου σε σχέση με τις άλλες κοπέλες. Και να σου πω και κάτι, όταν είναι κακομούτσουνη και είναι η μούρη στο πάτωμα, δεν μου εμπνέει να θέλω να βάλω καλό βαθμό. Διότι τα ρούχα δεν υπάρχουν όταν δεν υπάρχει χαμόγελο. Σίγουρα. Όταν έρχεσαι εδώ και λες, τα άφησα στη βαλίτσα και δεν γουστάρω και δεν θέλω κτλ. Τι θέλεις εδώ τώρα να κάνουμε? Τίποτα. Να μου βάλετε ένα βαθμό. Σε αντίθεση με εσάς που βάζετε άρες μάρες κουκουνάρες, ό,τι σας κατέβει. Η Τόνια μίλαγε πριν που έχει να βάλει άσο εδώ και ένα μήνα. Η τελευταία φορά που έβαλε άσο, Τόνια μου, ήταν στην Έλλη πριν ένα μήνα ακριβώς από τώρα που μιλάμε. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Κουδουνάρη. Ναι. Όταν λοιπόν μιλάμε τώρα για βαθμολογίες που το 3 και το 4 και το 5 πάει τρένο και σύννεφο, αφού θέλετε να μιλάμε, εγώ σε αυτή την αντιστοιχία βαθμολογίας, το 2 πάλι είναι το χαμηλότερο. Οπότε θεωρώ ότι πάλι είμαι δίκαιη. Επίσης, με την κούραση και τα συνεχόμενα γυρίσματα, κανένα κορίτσι δεν άξιζε ένα, ακόμα και παραφωνίες να έχει στον ντύσιμό του. Θέλω να πω ότι κανένας δεν φανταζόταν τις τόσο δύσκολες συνθήκες, γιατί δεν είχαμε τέτοιου είδους εμπειρία. Κανένας δεν είχε κάνει κάτι ανάλογο που να απαιτεί και το τρέξιμο έξω στα μαγαζιά. Συγγνώμη, εσύ δεν έχεις πάει και σε άλλο διαγωνισμό. Δεν ξέρεις από τηλεόραση. Δεν ξέρεις τα ωράρια της τηλεόρασης. Αυτά ήταν καθαρά τηλεοπτικά ωράρια και δεν ήταν ακριβώς διαγωνισμός. Ήταν μία πρόταση και ήταν άλλου τύπου αυτό το πράγμα. Ήταν σαν να κάναμε παρουσίαση ο καθένας τον εαυτό του. Πηγαίναμε με μία πρόταση. Δεν ήταν τόσο. Εγώ θεωρώ κρίσης. Ότι όσα κορίτσια δεν αντέξανε, φύγανε από μόνα τους τις πρώτες εβδομάδες. Όλες οι άλλες που βρίσκεστε εδώ επειδή θέλετε και επειδή αντέχετε. Έχω να σου πω κάτι άλλο. Όλοι όμως έχουμε λίγο ψυχήσει με τις συνθήκες. Η κάθε μία από εμάς σε μία έχει άλλη βρε αγάπη μου αυτό καμία σχέση με αυτό που ζητάνε τους βαθμούς. Αυτό που λέτε για τους βαθμούς το τεκμηρίωσαμε όλοι. Με ποιο, με πώ το τεκμηρίωσαμε. Ότι βάζεις δύο επειδή είστε κουρασμένες. Όχι, σας είπα πολύ ξεκάθαρα. Η θέση μου, αν θέλετε να την ξαναπώ πιο σύντομα, είναι ότι όταν το 3, το 4 και το 5 με σουρανί και είναι σύνηθες, το δικό μου το 2 είναι το κατώτατο που μπορούσα να βάλω με τις συνθήκες. Αυτό ο κανόνας είναι δικό σου. Βέβαια, γιατί έχω τα δικά μου κριτήρια. Ωραία. Και υπάρχει εγώ και ένα. Αυτό το 2 το βάζω πολύ συχνά. Ένα δεν θα έβαζα και εκεί απέδωσα το λόγο στις συνθήκες της δυσμενής. Ωραία. Άρα αφού εσύ βάζεις 2, γιατί δεν βάλω ένα. Μα δεν σας είπα ποτέ τι ωραία. Να βάλετε. Ο, το είπες τώρα. Κάναμε ποτέ είπες, αυτό το διάλογο εμείς οι δύο. Στο Μαρία. Τι να βάλετε εσείς. Μα είπες τώρα ότι είναι άδικο να μπαίνει το 1. Από εμάς μεταξύ μας όταν τρέχουμε είμαι πολύ σαφής. Αυτό είναι δικό σου κανόνας. Είναι το κριτήριό μου, κύριε Κουδουνάρη, όπως και εσείς το κριτήριό σας είναι η γνώση σας, που κάτι που δεν θα το δω εγώ, εσείς θα το αναγνωρίσετε με την πρώτη ματιά. Τέλος πάντων, εγώ μόνο την Ευρυδίκη βλέπω να βάζει ένα. Πω κάτι σε αυτό το σημείο, Τόνια. Επειδή έχει αναφερθεί πάρα πολύ το όνομά μου τις τελευταίες μέρες και καταλαβαίνω το λόγω του ότι έχω κάνει κάποιες νίκες. Μάλλον δεν τις περίμεναν οι κοπέλες. Έχω να πω ότι και εγώ πάρα πολλές φορές νιώθω αδικημένη από τον τρόπο που με βαθμολογούν τα κορίτσια. Αντίστοιχα, σε μια άλλη κοπέλα που έχουν καλύτερες σχέσεις backstage ή εκτός παιχνιδιού, δεν ξέρω, ένα φόρεμα και ένα παπούτσι το βαθμολογούν για 4, για 5 ή για 3. Ενώ το δικό μου είναι πολύ αυστηροί κριτές.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω δεχτεί και πάρα πολύ κακή κριτική και όλοι είμαστε εδώ και δουλεύουμε σκληρά και τα παιδιά εκεί και οι κριτές και όλοι δεν έχουν να πω κάτι, ειλικρινά. Δηλαδή νιώθω κι εγώ λίγο ότι δεν με αφήνουν να χαρώ τη χαρά μου αυτή τη στιγμή. Είπε μία φορά και για μένα κάποια καλά λόγια για τα κορίτσια. Μέχρι τώρα έλεγε συνέχεια καλά λόγια. Μαρία μου, πόσα τις έβαλες σήμερα της Ευρυδίκης? 4. Ωραία. Άρα συμφωνείς με αυτά που λέω? Ναι. Άρα γιατί συζητάμε? Για ποιο απ' όλα? Για όλα. Ότι είναι η μόλι αληθινή στο παιχνίδι και ποιος τη λάττει. Με αυτό δεν συμφωνώ. Έτσι είπα? Έτσι είπα. Όχι. Πώς? Όχι. Έτσι είπα. Όταν θα δεις... Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν έχεις απορία για κάτι, γιατί όταν είμαστε νευριασμένοι ή αρπαζόμαστε από μία λέξη, συνήθως ο άνθρωπος σταματάει να ακούει από ένα σημείο και μετά. Και όταν πας, ας πούμε, και ελπείς μετά. Μα τη είπα αυτό, ναι, τη είπα αυτό και τη είπε και εκείνο. Και πετάγεται κι ένας άλλος και σου λέει ναι, και τη είπε ότι είναι και πιο ωραία και κάνει τα πιο ωραία look. Ναι, και είναι και αγαπημένη του. Και γίνεται μετά γαϊτανάκι. Α, δεν είναι. Λοιπόν, το συζήτησα με κάποια μετά για να πει τη γνώμη της. Εάν θέλει, λοιπόν, ο κανονικός τρόπος των ενηλίκων είναι όταν έρθει η ώρα του, παρά να κάνει αυτού του είδους τη διαμαρτυρία που δεν την κατανοώ, είναι την ώρα που έχεις το χρόνο να μιλήσεις, την ώρα που λέγεται αυτό, να ρωτήσεις τι εννοείται με αυτό, τι είμαστε εμείς, γιατί δεν είμαστε. Γι' αυτό θέλω συνέχεια. Μιλάτε, ρωτήστε. Και έρχεσαι σήμερα, χαντακώνεις εσύ τον εαυτό σου, βγάζεις μια συμπεριφορά εμπάθειας απέναντι σε μια συμπαικτριά σου, εμπάθειας απέναντι σε μένα. Λες ότι σου έχουμε ακυρώσει το ένα, το άλλο, το παράλληλο, το εκείνο, το βαθμολογούμε χαμηλά, εσένα. Δεν πειράζει, πάρα πολύ εγώ έβαλα αυτά να έρθω να με βαθμολογήσετε. Δεν θέλω να συζητήσω κάτι άλλο. Τι δεν θέλεις, ήρθες εδώ, ναι, έριξες μια βόμβα, συγγνώμη, ήρθες εδώ, έριξες μια βόμβα. Μου λες εμένα ότι είμαι άδικος, ότι δεν βαθμολογώ αντικειμενικά. Δεν σας είπα ότι είστε άδικος, μην βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Είπα ότι αυτό με πείραξε, αυτό που είπαμε το πουά που ήταν, δεν φόραγα ούτε πανοφόρη, ούτε νομίζω ήταν τέλειος χειμωνιάτικο το look. Μου το βγάλατε χειμωνιάτικο που μου βάλατε άσο και δεν τα έχω βάλει με την Ευρυδίκη. Συγγνώμη λίγο. Απλά θέλω να μάθω τι είπατε, λοιπόν, όταν είπατε. Έρχεσαι εδώ σήμερα με το λόγο σου απέναντι στο δικό μου να διαμαρτυρηθείς και να έρθεις με τα ρούχα που φοράγες το πρωί. Ναι. Γιατί είπα κάτι καλό για την Ευρυδίκη ενώ εσένα σου είπα το look χειμωνιάτικο. Αυτό, εκεί καταλήγουμε. Όχι, δεν είναι ότι είπατε μα κάτι καλό. Πού καταλήγουμε, εξήγησέ μου για να καταλάβω. Δεν τα βάζω με την Ευρυδίκη. Απλά είπα ότι η μόνη αληθινή και η μόνη που πειραματίζεται μόνη τη, λες και οι υπόλοιπες έχουμε, δεν ξέρω, βοήθεια. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μα... Και λέω εντάξει, θα ντυθώ όπως ήρθα, για να μην μου πούνε πάλι βιτρίνα στο look. Εντάξει, έτσι. Τι να κάνω. Πριν μία εβδομάδα είχα φέρει ένα look που ήταν φθινοπορεινό και βαθμολογήθηκε από όλους σας, νομίζω, με ένα και δύο. Δηλαδή, ούτε καν χειμωνιάτικο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Απλά εγώ νιώθω άσχημα αυτή τη στιγμή, να σας πω γιατί. Γιατί είμαστε εδώ και έχει εκφράσει. Παράπονο η Κορίνα για αυτό το σχόλιο του κυρίου Στέλιου. Εδώ σένα, η Τόνια. Μου, όχι, ναι, δεν πάει για σένα. Ναι, δεν πάει η Μαρία. Σένα. Οπότε δηλαδή τι γίνεται. Πού πάει για μένα, Κορίνα μου, εξήγησε μου να καταλάβω. Όχι, εγώ επειδή είπα αυτά τα λόγια, θυχτήκατε όλες. Δεν έχετε πρόβλημα με την Ευρυδίκη. Με ποιον έχετε, έρχεται σήμερα η Μαρία και κάνει μία ανταρσία και μου λέει ότι τη Κορίνα δεν τη είπατε ότι είναι χειμερινό το look τη. Ναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Περίεργο, σε αυτό δεν συμφωνώ εγώ που λέει η Μαρία. Μα τι να σου πω, βρε αγάπη. Δεν είπα ότι με αδικήσατε. Ναι. Απλά λέω ότι αυτό μου φάνηκε περίεργο. Γιατί εμένα μου βάλατε ένα στο look ενώ σας άρεσε όπως είπατε. Βρε κούκλα μου, ακούς τι λες. Ναι, πες μου, ακούς τι λες. Ναι, μα τι να της πούμε για το look που της βάλαμε. Όλοι ένα. Και εσείς. Όχι ένα. Χαμηλή βαθμολογία. Ναι. Λέει, δεν της είπα το χειμωνιάτικο. Τι είμαστε δύο χρονών. Και δεν τη σημαίνει ότι έχει χειμωνιάτικο. Και εσένα σου είπαμε είσαι κουκλάρα, μακάρι να ερχόσουν ένα μήνα πριν και θα ήσουν η πιο ωραία του κόσμου. Μα είναι δυνατόν. Και ήρθε την άλλη μέρα με τα κινέζικα και μας έλεγε είναι Versace και κέρδισε την ημέρα. Και συνεχίζουμε και λέμε και λέμε για το ποιο αδικείται. Μα τι θέλει να σου πω. Μα μιλάς εσύ. Και το ένα και το άλλο. Μα με σένα μιλάω, τι θες να πω. Που σε έχουμε αποθεώσει. Και λες ότι σου βάζουμε χαμηλές βαθμολογίες. Με αποθεώσατε, αλλά μου το πήρατε όλο πίσω την επόμενη. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Ότι θα μου πεις τι βαθμούς θα βάζω. Δεν σας είπα κάτι. Ωραία. Αλλά όταν λοιπόν θα ακούς ακριβώς τι λέω. Το πήρατε όταν θα ακούς ακριβώς τι λέω και θα έχεις διαφωνίες, με πάρα πολύ χαρά είμαι στη διάθεση να το συζητούμε επί τόπου και όχι να έρχεσαι εδώ να κάνεις ανταρσίες. Διότι αυτό το πράγμα δεν είναι όμορφο.
και δεν είναι κάτι που αρμόζει σε ενήλικες. Εντάξει. Οπότε. Ευρυδίκη μου, στεναχωρέθηκες πολύ. Ναι, γιατί το είπε και η Στέλλα αυτό. Δηλαδή όλα τα κορίτσια κάνουν παρατήρηση για ένα σχόλιο που μου κάνει μία φορά ένας κριτής καλό, όπου δεν μου ήξερα να κάνει. Χάνομαι. Θέλω να σε βλέπω να κλαίω. Δεν τζάμιλαω. Πραγματικά. Θα έρχομαι μουγγί. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο. Και δεν είπε ότι είμαι καλύτερη στο στυλ. Είπε ότι βλέπει μια εξέλιξη, ότι πειραματίζομαι, ότι πολύ καλά κάνω. Αυτό. Και ότι τίποτα άλλο. Σε πλήγωσαν τα κορίτσια. Όχι, απλά τα κορίτσια δεν μου λένε ξεκάθαρα. Ξέρεις κάτι, θεωρούμε ότι δεν είσαι αληθινή, ότι είσαι ψεύτικη. Να μου το πούν, πετάνε τα μπαλάκια από εδώ και από εκεί και για μένα αυτό είναι ψυχολογικός πόλεμος. Γιατί από την αρχή είμαστε εδώ πόσο καιρό και τα κορίτσια έχουν βάλει πολύ δυνατές εικόνες. Ούτε έχω κάνει φασαρία, ούτε έχω ζηλέψει, έχω δεχθεί πολύ αρνητική κριτική και από τα κορίτσια και από τους κριτές. Και προσπαθώ, αφού είμαι εδώ, να την κάνω να την αξιοποιήσω σωστά. Αλλιώς να αναποχωρούσα. Και αφού έχω φτάσει ήδη πόσες αποχωρήσεις, πόσες φορές το σημείο της αποχώρησης, είπα, θα τα παίξω όλα για όλα, θα πειραματιστώ. Δεν τα παρατάω. Άμα φύγω, θα φύγω. Άμα είμαι εδώ, θα αγωνιστώ. Απλά αυτό όλο δεν μ' αρέσει. Γιατί υπάρχει και μια ένταση μετά από αυτά τα λόγια που ο κύριος Σταλιός μέσα. Και στο backstage. Εγώ αισθάνθηκα ότι τα κορίτσια είναι απομακρυσμένα από μένα. Ισχύει αυτό, κορίτσια. Εγώ το αισθάνθηκα, όχι. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Ενώ όχι. Πιο πριν, μέχρι όχι. Και χθες, αισθανόμουν τέλεια με όλες, ειλικρινά. Ας πούμε, τη Μαρία έχω μια σχέση που ή τη λατρεύω ή θέλω να τη σκοτώσω. Είναι από αυτές τις γυναίκες. Δεν μου βγαίνει μεσαίο συνέστημα. Είναι από αυτές τις γυναίκες. Αυτό το έχω και με τη Ζάνα. Μαρία αυτό μου. Μόλις άλλες πολύ cool. Τι να πω, εγώ θα ξαναπώ ότι αυτό που είπα δεν ήταν επειδή πήρες καλή βαθμολογία. Εντάξει, απλά μωρέ Μαρία, είναι και μια μέρα που είπες ότι από εδώ είμαστε αδύναμες και τα βάζω όλα μαζί. Αυτό που είπε, αν, δηλαδή, τι εννοεί ότι είσαι η μόνη αληθινή μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή εμείς τι είμαστε, fake. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να μάθω. Εμείς δεν είναι για σένα, οποιαδήποτε και να το έλεγε μονομένα. Πάλι έτσι θα νιώθαμε όλες μας. Σοφιάνα. Εγώ θεωρώ ότι όποιος τα έχει καλά με τον εαυτό του δεν έχει την ανάγκη να ακυρώσει ένα σχόλιο για μια κοπέλα. Τι θέλω να πω με αυτό. Είπε ότι είναι η καλύτερη, η πιο αληθινή στο παιχνίδι. Εγώ δεν νιώθω την ανάγκη να βγω μπροστά στον κύριο Κουδουνάρη, στην κυρία Έλενα, στον κύριο Λάκη και να πω ότι είμαι και εγώ αληθινή. Θα το δείξω. Και ούτε να ακυρώσω και την Ευρυδίκη σαν Ευρυδίκη. Γενικά, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ενσυναίσθηση. Αν αρχίσουμε να εξηγούμε πολλά πράγματα, χάνουμε το δίκιο μας. Και πιστεύω ότι ο κύριος Κουδουνάρης δεν μπορεί να εξηγήσει ξεκάθαρα αυτό που υποστηρίζει. Όχι, θα σου το εξηγήσω ξεκάθαρα αμέσως μόλις τελειώσεις. Ναι. Γιατί υπάρχει ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουμε κάποια vibes εδώ μέσα, τα οποία αν τα εξηγήσουμε χάνουμε και το δίκιο μας. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, και η απάντηση σε όλο αυτό είναι ότι η Ευρυδίκη θα ερχόταν εδώ μπροστά με ό,τι νεύρα μπορεί να είχε με μένα, με σένα, με τον οποιοδήποτε, με το look της, όπως θα ήταν κανονικότατα, και θα έκανε εδώ ό,τι έπρεπε να κάνει και θα αναζητούσε το δίκιο της και θα ζητούσε εξηγήσεις. Και εσύ έπρεπε να αφήσεις το look σου στη βαλίτσα. Να έρθεις με τα ρούχα που ήρθες και να σε παρακαλάμε 10 λεπτά να μας πεις τι σου συμβαίνει και γιατί ήρθες έτσι εντυμένη.